καλύτερα για να φύγουμε από την Αλβανία. Αποφασίσαμε να φύγουμε για ένα καλύτερο μέλλον. Δυσκολίες στην αρχή ήταν πολλές, θέμα ειδικά η γλώσσα, το βασικό. Όταν δεν έχεις φίλους, έχεις φύγει από ένα χωριό που ξέρεις όλους, από μια μεγάλη οικογένεια, 5 αδέρφια, δύσκολα, πολύ δύσκολα. Μετά άρχισα πιεστικά να μάθω τη γλώσσα, με την έννοια που έπρεπε να τη μάθω για να μπορώ να βρω δουλειά πάνω απ' όλα, γιατί δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς έξοδα. Προσπαθούσα κάθε μέρα, έπαιρνα την εφημερίδα, καταλάβαινα 2 λέξεις και όχι 5, δεν καταλάβαινα. Με το που μιλούσα πολλές φορές με έλεγαν να πω που είσαι από την Αλβανία, συγγνώμη δεν θέλω Αλβανός, και με κλείναν το τηλέφωνο. Άντε πάλι από την αρχή, δεν πειράζει, ξανά, ξανά και ξανά. Μετά από 9 μήνες έπιασα δουλειά, ένας γνωστός μου με βοήθησε, έπιασα δουλειά σε ένα εστιατόριο, έπλανα πιάτα. Μετά βρήκα δουλειά ως μοδίστρια, μου αρέσει πάρα πολύ η μοδίστρικη, πάρα πολύ. Και δούλεψα 5 χρόνια ως μοδίστρια. Ακόμα σήμερα που κάνω άλλη δουλειά, ακόμα σήμερα ασχολούμαι στον ελεύθερο μου χρόνο, γιατί μου αρέσει πολύ. Και έτσι έμαθα από μία φίλη μου Ελληνίδα, έμαθα για τα σεμινάρια στο ΚΕΚ Δήμητρας. Το πρώτο που μου είπε ότι είναι επιδοτούμενο και ήταν ένα χρονικό διάστημα που ήμουν άνεργη, σκέφτηκα να πάω να πάρω τα λεφτά πιο πολύ, ναι. Μετά όταν όμως πήγε εκεί και ήταν 5-6 ώρες να παρακολουθήσεις, λέω κρίμα είναι να πάει χαμένος αυτός ο χρόνος, και προσπάθησα με όσο μπορούσα να απορροφήσω από εκεί, να μάθω τα ελληνικά όσο ήμουν εκεί. Και έτσι μετά με το πτυχίο από εκεί που παίρνεις για την ελληνομάθεια, μπορούσα να καταθέσω στη σχολή νοσηλευτικής, κάτι που το αγαπούσα πάρα πολύ, διότι και η μητέρα μου ήταν νοσηλεύτρια και μου είχε δώσει πολλά πράγματα, πολλές γνώσεις, και λυπόμουνα να πάνε χαμένα. Πάντα στεναχωριόταν η μητέρα μου που δεν μπορούσε να μας σπουδάσει, που δεν μπορούσε να μας δώσει κάτι καλύτερο, και το είχα αφήσει πάλι, δηλαδή το είχα κλείσει το θέμα. Βέβαια τα όνειρα πάντα υπάρχουν, αλλά δούλευα τη νύχτα, κοιμόμουν 3-4 ώρες το πρωί και το απόγευμα 5-6 ώρες μάθημα. Και στην προσευχή μου ζητούσα να με δώσει ο Θεός δύναμη για να μπορώ να τα κάνω όλα αυτά. Τώρα εργάζομαι σε μια ψυχιατρική κλινική ως νοσηλεύτρια. Μου αρέσει η δουλειά μου. Όταν μερικές φορές λέω που δουλεύω, ακούνε λένε τους τρομάζει η ιδέα αυτήν. Βέβαια είναι μια δύσκολη δουλειά να έχεις να κάνεις με ψυχοασθενούς. Είχα πάρα πολλές φορές δυστάρεστα γεγονότα, με το αποτέλεσμα κάποια στιγμή να έχω κλείσει δηλαδή το κύκλο μου και να πω οι Έλληνες έτσι μας κοιτάνε. Το τόσο πολύ πλέον που άρχισε και έγινε βάρος αυτό για μένα να το κουβαλήσω κάθε μέρα, γιατί δούλευα με Έλληνες. Πάω σε καφετέρια, με σερβίρει Έλληνας. Πάω στο σούπερ μάρκετ, είναι Έλληνας. Πίσω από την πόρτα μου είναι Έλληνας. Και έγινε πολύ βάρος αυτό το πράγμα. Σιγά σιγά γίνεται μίσος μέσα σου που το κουβαλάς εσύ. Και το συζητούσα κάποια στιγμή με μια φίλη μου η οποία είναι Ιταλίδα και ζει εδώ στην Ελλάδα, και μου λέει ναι, μα εσύ όμως, εσύ πώς το αντιμετωπίζεις? Και έτσι άρχισα σιγά σιγά να πω να το δουλέψω εγώ αυτό το πράγμα, γιατί δεν γίνεται να κουβαλήσω όλο αυτό το βάρος. Αν παράδειγμα κάποιος τη στιγμή έχει πρόβλημα που εγώ είμαι από την Αλβανία, είναι δικό του πρόβλημα. Δεν μπορώ πλέον να το κουβαλήσω εγώ αυτό το βάρος. Όταν εγώ άνοιξα την πόρτα μου, ας το πούμε έτσι μεταφορικά, τότε άρχισα να κάνω Έλληνες φίλους που μου άνοιξαν το σπίτι τους, την αγάπη τους, την αγκαλιά τους. Εγώ στις σπουδές όταν πήγα στη σχολή, επειδή είχα ακούσει ότι στις σχολές υπάρχει ρατσισμός και ήταν διαφορετικά κτλ. Όταν πήγα ήταν 50 μαθητές, ήμασταν. Στην αρχή ήμουν μόνο εγώ από την Αλβανία και μια άλλη κοπέλα. Μέσα αυτά τα 2 χρόνια όμως πέρασα πάρα πολύ καλά μαζί τους. Ούτε μια στιγμή κατάλαβα ούτε ηρωνία, ούτε, δηλαδή
οτιδήποτε τους ρωτούσα και τις καθηγήτρες και τους μαθητές μου ήταν πρόθυμοι να με βοηθήσουν. Ο Θεός δεν ξεχωρίζει, η καρδιά του ανθρώπου κινείται. Είτε ίδιες επιθυμίες έχω εγώ που είμαι από την Αλβανία, ίδιες επιθυμίες έχεις εσύ, ο άλλος από την Ιταλία, ο ασθενής που είπα νωρίτερα. Ο Θεός κινείται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αρχεί όμως να κάνουμε κι εμείς μια δουλειά, να ανοίξουμε τα μάτια προς αυτό το φαινόμενο. Να στηρίζεις αυτόν που είσαι για να σε σέβεται το άλλος. Γιατί αν εσύ ίδιος δεν στηρίζεις τη θρησκεία σου, αυτός που είσαι, μετά μην έχεις πολλές απαιτήσεις από τον άλλον. Δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, μια βασική βοήθεια τους μετανάστες, ας πούμε, πώς μπορεί να βοηθηθεί ένας μετανάστης από την αρχή. Ούτε η εντόπιση του μετανάστη, ούτε έστω να ξέρει και τα απαραίτητα, το που είναι το σούπερ μάρκετ, το πώς να καλέσει την αστυνομία, το πώς να πάει στο νοσοκομείο, το φαρμακείο, τα βασικά. Πιστεύω αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ πιο εύκολα και για το ελληνικό κράτος, γιατί έχεις εντοπίσει κάποιον, ξέρεις που είσαι, που είναι, τι κάνει, που βγαίνει, που δουλεύει, και για τον ελληνικό κράτος είναι πάρα πολύ πιο εύκολα και για τον ίδιο τον μετανάστη.